Νύχτες πρεμιέρα στα θεατρικά βραβεία που γίνανε χθες. Εκεί ήταν η Πολυξένη Καραμίχα και συνάντησε πολύ ωραίο κόσμο. Α, ναι, και δύο εξαιρετικές κυρίες, δύο πολύ σημαντικές πρωταγωνίστριες, την Ηρώ Μουκίου και την Φιλαρέτη Κομνηνού. Και οι οποίες μίλησαν όχι τόσο για το θέατρο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που είπε η κυρία Ηρώ Μουκίου για τις σχέσεις. Και επειδή εγώ είμαι ο σχεσάκιας εδώ της παρέας, θέλω να πω ότι συμφωνώ 100% μαζί της. Και θα καταλάβετε γιατί. Τους είστε στο κόκκινο ποτάμι. Αυτό σας έκανε να επιστρέψετε στην Αθήνα ή είχατε επιστρέψει και πριν? Ήμουν πάντα στην Αθήνα. Λίγο έλειψα, παιδιά. 3 χρόνια. Α, μόνο 3 χρόνια. Ναι. Όσο ήμουν στο τιμόνι του Θεσσαλικού Θεάτρου, μετά ξαναγύρισα στην Αθήνα. Απλά συνήθως στον κόσμο αρέσει ένας μύθος να σε ακολουθεί. Ότι, α, ξέρεις, ζεις στη Λάρισα. Αναγκάζομαι να βρίσκομαι με τον άντρα μου Σαββατοκύριακα. Πηγαίνουμε και στο Βόλο, πηγαίνουμε και στη Λάρισα, πηγαίνουμε και στην Αθήνα, παντού. Μου είπατε πριν ότι βρίσκεστε με τον άντρα σας Σαββατοκύριακο, οπότε έχετε χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Καμιά φορά όμως η καθημερινή τριβή δημιουργεί φθορά. Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος να είστε πιο ευτυχισμένοι από τα συνηθισμένα ζευγάρια που είναι καθημερινά μαζί? Ναι, το ξέρετε, βλέπω το μυστικούλι. Ναι, πιστεύω κι εγώ ότι δεν είσαι κάθε μέρα με τον άλλον, να τον απομυθοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο, σου κρατάει φρέσκια τη σχέση και μάλιστα δυναμώνει και την αγάπη.